Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Να είστε καλά. Κύριε Γιώργο από Χαλάνδρη, να είστε καλά. Κανένα κόμμα, λέει, όταν ήρθε ο Ομπάμα, δεν ζήτησε να μεσολαβήσει για το κατοχικό δάνειο στον Αμερικανό Πρόεδρο. Κύριε Κωνσταντίνε Καζάκε, να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος Γρηγόρης από Γερμανία. Καλησπέρα σας, κύριε Γρηγόρη. Πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Στεργίου. Είναι όλα αυτά που είπε που δεν έκαναν οι πολιτικοί και φτάσαμε ως εδώ. Ο κύριος Γιώργος από το Μόντρεαλ, Καναδά, κύριε Στεργίου, σας αναφέρεται. Δεν κάνετε, λέει, κύριε Στεργίου, και κανένα σεμινάριο στους άλλους δημάρχους. Σας το συνιστώ, λέει ο κύριος Γιώργος από το Μόντρεαλ. Κυρία Χριστίνα από Γερμανία. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια για μένα. Χίλια συγχαρητήρια και μπράβο στον κύριο Στεργίου που λέει αλήθειες χρόνων. Κύριε Αθανάση Βαρελά από την ωραία Ορεστιάδα. Λέτε στον κύριο Στεργίου ότι συνυπηρετήσατε στα τεθωρακισμένα Ορεστιάδας. Στη 12η ήσασταν ΕΜΑ. 12η ΕΜΑ, ναι. Στη 12η ΕΜΑ ήσασταν, κύριε Δήμαρχε. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα σας δώσω μετά το μήνυμα και το τηλέφωνο του κυρίου Αθανάσιου Βαρελά. Έχει το κινητό και θέλει να επικοινωνήσετε αν έχετε την καλοσύνη μαζί του. Αρματιστές ήμασταν εκεί στην Επιλαρχία Αρμάτων. Μάλιστα. Εγώ πήγα μετά τη σχολή Ευελπίδων. Ήταν η πρώτη μου φρουρά. Και επειδή ήμουν ένα καλό παιδί, πήγα Ορεστιάδα. Και είστε πολύ καλό παιδί, που πήγατε τόσο κοντά. Ναι. Ναι. Θεωρώ ότι όμως ρίζωσα εκεί και ήταν, πέρασα ωραία χρόνια. Η κυρία Νίκη από την Αυστραλία. Προσέξτε τώρα τι ερωτήσεις κάνουν και τι μηνύματα στέλνουν από τον κύριο Στοργίου από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Είπαμε από Μόντρεαλ, είπαμε από Ορεστιάδα και από ένα άλλο κράτος. Κύριε Στεργίου, αν δεν φύγουν από τις μεγάλες θέσεις οι ηλικιωμένοι, η λέξη είναι εντός εισαγωγικών, και να πάνε τα νέα παιδιά, πώς θα βρουν δουλειά, λέει οι νέοι. Σας ρωτάει αυτό το πράγμα. Αν είναι η πολιτική δουλειά, τότε να φύγουμε εμείς να έρθουν οι νέοι. Αν είναι η πολιτική δουλειά, μάλιστα. Κύριε Ανδρέα από Πειραιά, καλησπέρα σας. Ο κύριος Τσίπρας λέει να συναντηθεί με τον κύριο Μαριά και να ακούσει αυτά που λέει, που είπε σήμερα ο κύριος Μαριάς. Γιώργο, θέλω να γράψει το κινητό του κυρίου Αθανάσιου Βαρελή και να το δώσει στο δήμαρχο στη συνέχεια. Για να επικοινωνήσω. Λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε Μαριά, για να πάω παρακάτω. Να πω καταρχάς, Εμίλιο, επειδή μας βλέπει και πολλοί κόσμος από τη Θεσσαλονίκη, αν μου επιτρέπεις. Ναι, ναι. Αύριο 6 ώρα στο πολιτιστικό κέντρο Τούμπας θα είμαι στη Θεσσαλονίκη, θα κάνω μια ομιλία για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και αυτά τα οποία λέμε εδώ θα τα πούμε και εκεί. Οπότε όσοι φίλοι βλέπουν την εκπομπή σου, αύριο 6 ώρα στο πολιτιστικό κέντρο Τούμπας. Μάλιστα. Να πω το εξής. Ολοκληρώστε γρήγορα, για να πάω παρακάτω. Σύντομος θα είμαι. Ωραία. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα που παρουσιάζεται με την κυβέρνηση, αλλά και παλαιότερα με τις άλλες, είναι ότι δεν αξιοποιούν τις θεσμικές δυνατότητες που υπάρχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φέρνω για παράδειγμα το 2015, που το Μάρτιο που μας πίεζαν και ήθελε η Ελλάδα ρευστότητα, τότε συμφωνήσε ο κύριος Τσίπρας και να προχωρήσει η TTIP, μια συμφωνία την οποία ήθελαν οι Ευρωπαίοι. Συμφώνησε επίσης να απαλλαγεί η Γαλλία από τον έλεγχο του Eurogroup, διότι είχε παραβιάσει το Σύμφωνο Σταθερότητας. Μετά από 2 μήνες γινόταν εκλογές στη Γαλλία, περιφερειακές, και πήγαινε πάρα πολύ δυνατά η Λεπέν. Άρα λοιπόν, όταν είσαι μέσα σε αυτό το σύστημα και δεν αξιοποιείς τις ευκαιρίες που έχεις, τότε μοιραία βρίσκεσαι σε αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν ζητούμε ίση μεταχείριση με τους άλλους. Ακούσαμε τους φίλους αγρότες. Έχει αποδειχθεί. Οι οποίοι ότι τα ακούνε, οι φίλοι μου, οι αγρότες, γιατί εγώ είμαι από αγροτική οικογένεια, yeah, και είμαι από χωριό. Και είμαι από ένα χωριό έξω από τη Λάρισα, ένα πολύ ωραίο χωριό. Πάει. Λοιπόν, εδώ ξέρεις, αγαπητέ κύριε Μαριά, ξέρετε πόσα μηνύματα έχω. Για παράδειγμα, ο κύριος Νίκος από Θεσσαλονίκη, που θα πάτε απάνω να μιλήσετε, να έρθει να σας δει κιόλας. Οι αγρότες, λέει, κάθε χρόνο τα ίδια. Όταν δεν έχουν δουλειά, κλείνουν δρόμους και ταλαιπωρούν τον ελληνικό λαό. Βέβαια, ο αγρότης που έβγαλα, αγαπητέ κύριε Νίκο από Θεσσαλονίκη, είπε ότι δεν θα κλείσουν την Εθνική Οδό, θα είναι μετά τις γιορτές κινητοποίησης. Για να δούμε. Να πω λοιπόν το εξής. Εγώ πέρυσι πήγα στα Μπλόκα. Ίσως ήμουν από τους λίγους πολιτικούς που πήγα στα Μπλόκα και στα Κερδίλια και στην Καβάλα κλπ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που ζήτησα και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την κυβέρνηση είναι, ναι, να πετύχει την ίση μεταχείριση των Ελλήνων αγροτών με τους Ευρωπαίους. Οι αγρότες του κράτους του Λουξεμβούργου, που είναι ο κύριος Γιούνκερ, ή του Βελγίου, έχουν 0 ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Και ρωτάω για ποιο λόγο δεν θα πρέπει εμείς να διεκδικήσουμε ίσα μέτρα και ίσα σταθμά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χτες έγινε μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο
Και υπήρχαν πάρα πολλοί ευρωβουλευτές που έλεγαν το αυτονόητο, αυτό που λέγαμε και εμείς, ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τρόικα να θέλει στην Ελλάδα να μην υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Άρα το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να πετύχουμε. Δεν απαντήσατε στα ερωτήματα, γιατί μου ξαναστέλνει ο κόσμος. Τώρα θα το απαντήσω. Όχι. Ποιες είναι οι συνέπειες για την Ελλάδα αν, αν διαλυθεί το Euro? Εδώ. Για πείτε. Λοιπόν. Ακούστε. Και τι θα γίνει και με το χρέος. Έτσι, λοιπόν, σύντομα όμως, για να προλάβουμε να μιλήσουμε και παρακάτω. Η Ελλάδα έχει δανειστεί στο πρώτο δάνειο από τα κράτη και στο δεύτερο και το τρίτο δάνειο από ένα οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και αν διαλυθεί το ευρώ, θα μετατραπεί προφανώς σε εθνικά νομίσματα. Εφόσον η Ελλάδα έχει συνάψει δανειακή σύμβαση με τη Γαλλία, την Ιταλία κλπ., θα πρέπει να πληρώσει τα δάνεια αυτά στο νόμισμα που θα έχει εν προκειμένου η Ιταλία, η Γαλλία κτλ. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Δεύτερον, εφόσον τα δάνεια είναι προς οργανισμό ευρωπαϊκό, ακόμη και αν διαλυθεί αυτός, μέτοχοι είναι τα κράτη του. Άρα πάλι διεκδικούνται. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε το εξής. Ότι επειδή το χρέος είναι επωνυδιστό και το εξήγησα στην αρχή, δικαιούμαστε να ζητήσουμε τη διαγραφή του ως επωνύδιστου χρέους. Και επειδή προφανώς οι δανειστές θα έχουν αντίρρηση, αυτό θα κριθεί δικαστικά στα αρμόδια δικαστήρια. Ευχαριστώ αυτό πολύ. Είναι που μπορούμε σας να κάνουμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαριά. Πάμε παρακάτω να δούμε τον κύριο, Κορασίδη. Βγάλτε τον και με τον κύριο Κυριακόπουλο, στο τριπλό τον κύριο Κορασίδη και τον κύριο Κυριακόπουλο. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι ολοκληρώθηκε η πώληση του Hilton. Τελείωσε το Hilton. Επωλήθη και μαζί με την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού, ήταν κοντά στα 67 εκατομμύρια. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στο ποσό των 143,3 εκατομμυρίων ευρώ. Πιο ακριβά από την Εργοσέ. Πιο ακριβά από την Εργοσέ. Πιο ακριβά από την Εργοσέ. Από την Τρενοσέ, από την Τρενοσέ, όχι από την Εργοσέ, σωστά. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο, σε εσάς έρχομαι. Έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα, ναι. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω. Να και το ωραίο Hilton εδώ. Πάμε, 143,3. Είναι το πήραν και οι Έλληνες, το πήραν και οι ξένοι. Οι αγοραστές. Και έχουν έδρα, την Ολλανδία. Τους έχω εδώ τώρα, αλλά δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο. Είναι η εταιρεία Home Holding συμμετοχών ΑΕ, με μετόχους διάφορους τώρα κτλ. Και παίρνει το πλειοψηφικό ποσοστό περίπου στο 100%, 97,3%. Είναι και Τούρκοι μέσα. Είναι και Τούρκοι, ναι. Μάλιστα. Είναι και Τούρκοι, είναι και Έλληνες. Ο Κωνσταντακόπουλος είναι η γνωστή οικογένεια. Αλλά οι Έλληνες, το θέμα είναι. Γιατί οι Τούρκοι μόνο στο Hilton είναι, δεν είναι στον αστέρα, δεν είναι. Όχι μόνο σε μαρίνες, δεν μαρίνες, είναι. Σε μαρίνες. Δεν είπαμε, συγχωρήστε ένα λεπτάκι. Είχαμε πει ότι πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα εθνικής ασφαλείας στην Αμερική. Και οι Κινέζοι τι και ρήτρα, διάφοροι... κύριε Μαριά, αγαπητέ κύριε Μαριά, το έχουμε δώσει με το επερταμείο τη δημόσια περιουσία για 100 χρόνια. Επομένως, τι να συζητάμε. Να συζητάμε. Εγώ θα περιμένω ποια κυβέρνηση με ένα νόμο, όπως τα έλεγε πολύ σωστά παλαιότερα ο Πρωθυπουργός, με ένα νόμο να καταργηθεί αυτό το θέμα του επερταμείου. Όμως, επειδή πρέπει να μιλάμε στον κόσμο και να καταλαβαίνει. Αυτή τη καταλαβαίνει στιγμή. Πολύ καλά ο κόσμος, κύριε Μαριά. Λοιπόν, απολύτως καλά καταλαβαίνει ο κόσμος. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι πρέπει να καταργήσει το μνημόνιο, τα υπερταμεία. Διαφορετικά το να συζητάμε ώρες ολόκληρες, θα γεράσεις κι εσύ, θα γεράσω κι εγώ και οι τηλεθεατές και ακόμα θα είναι εδώ η Τρόικα. Ας πίνει τα μαλλιά μας. Γι' αυτό κύριε Κορασίδη. Και δείξτε και τον κύριο Κυριακόπουλο, παρακαλώ. Ήθελα να τοποθετώ σε διάφορα θέματα που τέθηκαν και θα ξεκινήσω από το εξής απλό. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας γιατί μιλάμε. Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση τις προηγούμενες μέρες επιχείρησε να κάνει με τον πιο άγαρμο τρόπο αυτό που εδώ και καιρό συζητάμε. Δηλαδή τι, είμαστε σε κρίση, πρέπει να τελειώσουμε τις αυταπάτες μνημόνιο και αντιμνημόνιο και θα πρέπει να υπάρξει εθνική προσπάθεια, εθνική συνεννόηση για να βγούμε από την κρίση. Σε αυτή λοιπόν την εθνική προσπάθεια ζητάς και τη βοήθεια και τη γνώμη των άλλων ή συνενείς ή συγκυβερνείς και όλα αυτά τα πράγματα. Ή δεν τους απομονώνεις και δεν ρίχνεις το ανάθεμα όπως είναι πολύ εύκολο. Άρα λοιπόν τι προσπάθησε σε μια δυσκολία που είχε αυτές τις μέρες, προσπάθησε να δείξει ότι δεν ήταν απόφαση μόνο δική του το να δώσει το επίδομα, δηλαδή απόφαση ουσιαστικά όπως παρουσιάζεται να αποφασίσει για ένα πλεόνασμα που βγήκε με πολύ αίμα από όλους τους φορολογούμενους, ενώ δεν είχαμε ανάπτυξη, είχαμε πλεόνασμα, δηλαδή. Φόροι μας οδήγησαν να έχουμε ένα πλεόνασμα. Άρα πήγε τεχνιέντος να πάρει μία συνένεση και να δείξει ότι είναι ευρύτερη η απόφαση, ευρύτερη η θέληση και ευρύτερη η στήριξη. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο καθαρά, πολύ πιο ευθέως, πολύ πιο δυναμικά, γιατί αυτό είναι νομίζω και το κλειδί για να βγούμε από την κρίση, αυτό το αέναο πράγμα.
ούτε και το να κηρύξουν πτώχευση είναι, όπως είπε ο αγαπητός φίλος, κάτι το οποίο είναι μια ευχή, γιατί τα αρνητικά του είναι πάρα πολλά και δεν χρειάζεται να τα εξηγήσουμε, αλλά ούτε και είναι και τόσο εύκολο να φύγει από πραγματικά προβλήματα. Όταν η χώρα έχει συγκεκριμένες παραγωγικές δυνατότητες, πρέπει να οργανωθεί, πρέπει να αλλάξει, πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Εδώ πρέπει να συζητήσουμε πώς αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα είναι προοδευτικές και θα είναι προς όφελος πολλών. Δεν ξυπνήσαμε όλοι από ένα σύνδρομο. Πιστεύαμε ότι η πρόοδος είναι κάτι, ένα φυσικό φαινόμενο. Και ότι συνεχώς θα πηγαίνουν όλα τα πράγματα προς το καλύτερο. Δεν είναι αυτό αλήθεια, δεν είναι αντικειμενική αλήθεια. Τι γίνεται με την κυρία Μέρκελ ή τον κύριο Σόιμπλε που αναφέρατε προηγουμένως? Εγώ δεν νομίζω ότι είναι θέση. Ξέρετε τι με ρωτάει πολύ ο κόσμος. Συγγνώμη, γιατί είναι δευτερόλεπτο. Ναι, ναι. Καλά λέει το όχι του Τσίπρα στη Μέρκελ. Της έθεσε, λέει, και το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων. Εγώ θα το λέω κάθε μέρα από την εκπομπή, φίλες και φίλοι, αυτό. Κάθε μέρα θα το λέω από την εκπομπή. Τι γίνεται με το κατοχικό δάνειο, διότι δεν τους χρωστάμε, μας χρωστάνε. Συνεχίστε. Θα πω και γι' αυτό. Ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι θέμα της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σόιμπλε. Είναι ότι στην Ευρώπη έχουν και άλλα κράτη τα ίδια προβλήματα με εμάς. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι το σύμφωνο σταθερότητας που ισχύει μετά το Μάστρικτ και έχει επιβληθεί με πιο ισχυρό τρόπο με τις δεξιές κυρίως κυβερνήσεις, συντηρητικές κυβερνήσεις και νεοφιλελεύθερες στην Ευρώπη, πνίγει όλη την οικονομική δραστηριότητα και χρειάζεται μια ανάταξη συνολική. Δηλαδή, αντί να πούμε ότι καλύτερα να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως κάνουν διάφοροι λαϊκιστές, είναι προτιμότερο να πούμε, να αγωνιστούμε από κοινού, ναι, για να, αντί να έχουμε σύμφωνο σταθερότητας, να έχουμε σύμφωνο ανάπτυξης. Δηλαδή, με, μάλιστα, δύο απλά πράγματα. Ναι. Θέσεις εργασίας, θέσεις για τους νέους και ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τους Ευρωπαίους. Και όχι μόνο τα κέρδη των χρηματοοικονομικών ταμείων και κεφαλαίων να αυξάνουν. Ήθελα να πω και επίσης κάτι σημαντικό. Σίγουρα μπορούμε να φορήσουμε τα δύο μεγάλα κόμματα που πέρασαν αυτό το διάστημα για το... Έχουν τεράστιες ευθύνες. Έχουν ευθύνες. Έχουν ευθύνες και τις πλήρωσαν. Όμως η μεταπολίτευση συνολικά, ναι, ναι, πρέπει να ξέρετε ότι ήταν είχε δύο σημαντικά αγαθά. Είχε και ανάπτυξη και ειρήνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τη χώρα μας, ναι, και βέβαια η δημοκρατία προχώρησε βαθιά. Για τη χώρα μας αυτά δεν ήταν αυτονόητα πράγματα πριν ξεκινήσει αυτή η περίοδο. Δεν έχουμε ανάπτυξη. Είχαμε ανάπτυξη. Για δείξτε λίγο, ναι, τον κύριο Κουτρί, εδώ μαζί με τον κύριο Κορασί. Ήθελα, τι είπατε, να πω κύριο Κουτρί, εξής, ότι και η εναλλακτική λύση με αυταπάτη διαπιστώνει σήμερα, ναι, ότι τα προβλήματα. Γιατί πια έχουμε, το Γενάρη συμπληρώνονται 2 χρόνια με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ναι, ναι. Πόσο ήσασταν περίπου κι εσείς, λίγο παραπάνω ήσασταν εσείς. Περίπου το ίδιο. Εσείς ήσασταν 2,5 χρόνια. Ναι, δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά. Αλλά, ναι, πρακτικά όμως βλέπουμε ότι μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια δεν άλλαξε πρακτικά τίποτα. Η χώρα εξακολουθεί να έχει το πρόβλημα. Άρα αυτό που μας τελειώνει αυτή τη στιγμή είναι ο χρόνος. Βλέπουμε ότι τελειώνει ο χρόνος. Άρα πρέπει ακούστε να, τώρα, να γιατί η πολιτική τα λέει ωραία, αλλά τα λέει ωραία και πολύ ο κόσμος. Ακούστε. Πες. Ο κύριος Γιώργος. Καλησπέρα. Πολιτικός μηχανικός. Καλησπέρα, φίλε. Είμαι με μεταπτυχιακό, 28 χρονών, άνεργος. Θα ήθελα να πείτε και κάτι για τον κλάδο της οικοδομής που έχει πληγεί όσο τίποτα άλλο από τα 1.200.000 εργαζόμενοι που απασχολούνταν. Σήμερα έχει ισοπεδωθεί και πάνω από το 90% είναι άνεργοι, κύριε Κορασίδη. Αυτό είναι... Έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Το έχουμε καταλάβει. Έχουμε ένα τεράστιο αριθμό ανέργων. Αυτό γίνεται, δεν θεραπεύεται με και οι πολιτικές της Ευρωζώνης, κύριε Κορασίδη, αυτά τα 7 χρόνια έχουν προσφέρει κάτι στην ελληνική κοινωνία ή μας έχουν βυθίσει στην ανεργία, στη μιζέρια, στη μελαγχολία, στη φτώχεια και στην απώλεια κάθε ελπίδας για το αύριο? Κοιτάξτε, τι πιστεύετε? Είναι τραυματική εμπειρία. Δεν είναι, έτσι. Δεν συμφωνούμε, είναι, λοιπόν. Δεν υπήρχε και εναλλακτική λύση. Η λύση βρισκόταν και σε εμάς. Δηλαδή, να μπορέσουμε εμείς ως κράτος να αλλάξουμε. Δηλαδή, ο Γιώργος ο Παπανδρέου έκανε σωστά που μας έβαλε στο πρώτο μνημόνιο, αυτό λέτε? Επειδή είπατε δεν υπήρχε εναλλακτική λύση, γι' αυτό σας το ρωτώ. Ναι, η εναλλακτική λύση ποια ήταν? Το αντιμνημόνιο. Μάλιστα. Το οποίο το είχε το πρώτο καιρό η Νέα Δημοκρατία με τα Ζάπια και ήρθε μετά και αυτή στην κυβέρνηση που έγινε. Και μας έβαλε στο μνημόνιο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το τρίτο. Είναι πολύ μεγάλη. Το τρίτο και μεγαλύτερο μνημόνιο. Είναι πολύ μεγάλη. Έχεις δίκιο. Πριν μιλήσεις για τα υπεροκειάνια που βυθίζουν. Τέλος πάντων, εσείς τώρα μετά από 7 χρόνια μνημόνιο. Είστε νέος άνθρωπος. Μετά από 7 χρόνια μνημόνιο, πιστεύετε ότι η Ελλάδα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν, ας πούμε, το 2010, το 2009 ή χειρότερα?
σήμερα η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι καλύτερα. Όμως το θέμα δεν είναι να παραιτηθούμε και να πούμε ότι δεν είμαστε καλύτερα, άρα σταματάμε. Όχι να παραιτηθούμε. Συμφωνώ. Καθόλου να παραιτηθούμε. Μαζεύουμε δυνάμεις και να κοιτάμε το μέλλον. Ακριβώς. Μάλιστα. Πρέπει να γίνεται τσαμπουκά τώρα από την ελληνική πλευρά που θέλουν νέα μέτρα οι Βρυξέλλες. Πρέπει να κάνουμε τσαμπουκά ή να δεχόμαστε ότι μας λένε να είμαστε τα καλά παιδιά δηλαδή. Όχι, 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 όχι. Τι πρέπει να γίνει. Όχι. Εγώ θα έλεγα το εξής. Ο τσαμπουκάς είναι κάτι στιγμιαίο και ίσως περισσότερο επικοινωνιακό. Τσαμπουκά εγώ το λέω έτσι στην απλή γλώσσα που μιλάμε. Οργανωμένη, ναι. Πίστη στις δικές μας δυνατότητες, στις παραγωγικές και τις οργανωτικές. Όχι, πρέπει να λέμε όχι. Βέβαια πρέπει να λέμε όχι. Πρέπει να λέμε όχι. Δεν, το όχι όμως δεν είναι, ξέρετε, τσαμπουκάς. Το όχι είναι, έχουμε μια θέση τεκμηριωμένη. Σηκώνει η ελληνική κοινωνία νέα μέτρα, κύριε Κορασίδη. Όχι, δεν σηκώνει. Δεν σηκώνει. Ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο, Κυριακόπουλο. Τι λέτε, κύριε Κυριακόπουλο. Και να δω και τον κύριο Στεργίου στον τριπλό. Παρακαλώ, κύριε Κυριακόπουλε. Για να κάνεις τσαμπουκά, ναι, ναι. Πρέπει να μην... Δεν σας ενοχλεί η λέξη που είπα. Καθόλου. Γιατί καθόλου. Τη χρησιμοποιούμε για να κάνεις τσαμπουκά, πρέπει να μην σε έχουν δεμένο χειροπόδαρα με αυτά που υπέγραψες, με αυτά που αποδέχτηκες, με αυτά που ενδεχομένως προσκύνησες και ας μη σοκάρει η λέξη. Μάλιστα. Ας προσπαθήσουμε όμως να δώσουμε μερικές απαντήσεις, γιατί έχει σημασία να καταλήγουμε και κάπου. Ρώτησε ο κ. Σουρμελίνης γιατί φτάσαμε ως εδώ. Τα νούμερα που ανέφερα πριν, που είναι ένας πρώτος απολογισμός σωτηρίας. Δεν είναι θείο δώρο. Δεν έπεσαν από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών θηλυκό, το οποίο το διαχειρίστηκαν συγκεκριμένοι πολιτικοί. Ποιος από αυτούς κρίθηκε? Ποιος από αυτούς τιμωρήθηκε? Αυτή η κοινωνία που έχει καταδικαστεί στην ανέχεια μέσα από τη δολοφονική φορολογία καλείται αύριο, αν δεν έχει να πληρώσει τη δόση του φόρου που της βεβαιώθηκε, να χάσει το σπίτι της, να χάσει οτιδήποτε έχει δικό της. Δεν είναι δυνατόν όταν μια κοινωνία τιμωρείται, στοχοποιείται, στείνεται στον τοίχο, δολοφονείται, διότι απαριθμούμε 10.000 δολοφονημένους συμπολίτες μας. Είναι οι αυτοκτονίες των μνημονίων. Ο πολιτικός πρωταγωνιστής που διαχειρίστηκε όπως διαχειρίστηκε αυτά τα ζητήματα να τιμωρείται με την ποινή της προσωρινής πολιτικής αποδοκιμασίας για να έρχεται 5 μήνες μετά και να ξαναμοστράρει στην πολιτική πιάτσα ως επίδοξος σωτήρας. Δεύτερο ερώτημα. Θέλουν να μαζέψουν χρήμα. Λένε χρωστάμε. Το πρόβλημά τους είναι να μαζέψουν χρήμα. Γιατί καταδίκασαν με τα μέτρα που εφάρμοσαν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα να παρκάρουν, να αποστρατευτούν και να μην είναι στην κυκλοφορία, να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, να πληρώνουν καύσιμο, να πληρώνουν σέρβις, να πληρώνουν ασφάλεια και να εισπράττει το κράτος. Ρώτησε ο πολιτικός μηχανικός για την οικοδομή. Αν θέλουν να εισπράξουν χρήμα, γιατί καταδίκασαν την οικοδομή στο μαρασμό? Η οικοδομή σημαίνει υλικά, μεροκάματα, ασφάλιση, φόροι, κόστος αδείας στην πολεοδομία. Κάθε οικοδομή σημαίνει για το κράτος κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ εισπράξη. Το πρόβλημα δεν είναι να μαζέψουν λεφτά, κύριε Λιάτσο, και αυτό το παραμύθι πρέπει να σταματήσει. Αυτό που θέλουν είναι να απαξιώνεται η περιουσία για να δοθεί στα κοράκια, ντόπια και ξένα, τσάμπα και βερεσέ. Καμώνονται όλοι ότι μοχθούν για μεταρρυθμίσεις, για ιδιωτικοποιήσεις και λοιπά κουραφέξαλα. Σας ρωτάω, η Deutsche Telekom είναι ιδιωτική ή κρατική γερμανική εταιρεία? Για ποιο λόγο έπρεπε να αποκρατικοποιηθεί ο ΟΤΕ και να πάει στα χέρια κρατικής εταιρείας? Η Fraport είναι ιδιωτική ή γερμανική κρατική εταιρεία? Για ποιο λόγο έπρεπε τα αεροδρόμια της χώρας να περάσουν στο γερμανικό δημόσιο μέσα από αυτή τη σύμβαση απεικιοκρατικού χαρακτήρα που υπογράφτηκε? Οι δήμαρχοί μας τι δουλειά έχουν στην ιστορική πρωτεύουσα της Ελλάδας με το Φούχτελ να δίνουν κατάσταση, λίστα με τα παρουσιακά στοιχεία του χώρου της ευθύνης τους? Αυτά είναι μεταρρυθμίσεις? Επειδή πετάνε που και που κάτι που ο κόσμος θα το ήθελε, γιατί πραγματικά θα ήθελε κάτι να αλλάξει. Ως δόλωμα πρέπει να καταπιούμε και όλα τα υπόλοιπα αμάσιτα? Είναι δυνατόν να κινηθούμε σε αυτή τη λογική? Ολοκληρώσατε. Ανάπτυξη. Ναι, ναι. Μπορεί να υπάρξει αν φροντίζουμε να διατηρούμε μια οικονομία, μια χώρα, μια κοινωνία, μια οικονομία εν τη αυτή περιπτώσει που δεν είναι ισορροπημένη. Μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη όταν η ελληνική κοινωνία δεν έχει χρήμα να καταναλώσει? Ποιος θα επενδύσει για να πουλήσει πού? Ευχαριστώ. Ποιος θα αναπτύξει για να προσβλέψει σε τι? Ρωτάτε πάρα πολύ και σας το λέω και εσάς, κύριε Κυριακόπουλε, να το ξέρετε.
Ρωτάτε πάρα πολύ για το κατοχικό δάνειο. Αν το έχει πει ο κύριος Τσίπρας στην κυρία, δεν ξέρω αν του δόθηκε ευκαιρία, κύριε Στεργίου, σήμερα. Το Πρωθυπουργό θα το έλεγε. Εάν έθεσε θέμα, εάν έθεσε θέμα κατοχικού δανείου, τώρα θα έρθω, κύριε Κουτρία, μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν το ξέρω αν το έχει θέσει. Εγώ ήθελα παρακαλώ να ξεκινήσω. Και αν μας πείτε και για το Φούχτελ, αν τον έχετε δει. Ναι, από αυτό που είπε εδώ πέρα ο κύριος Κυριακόπουλος, και να του πω ότι εγώ δεν συμμετείχα ενσυνείδητα σε αυτές τις παρέες με το Φούχτελ, γιατί τον πατέρα μου τον τουφέκισε στην Γερμανία. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η Γερμανία, ένα κράτος το οποίο έχει στην πλάτη του ένα τέτοιο τεράστιο στίγμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, είναι σήμερα ένα κράτος που ρυθμίζει την Ευρώπη. Και εμείς συζητάμε εδώ για συναισθήματα, αρχές της λειτουργίας της, αφού τελικά κατόρθωσε να κυβερνάει την Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να μιλάμε προφανώς για συναίσθημα, ούτε να λειτουργούμε με το θυμοειδές, αλλά απλά με τη λογική και των συμφέρων, γιατί άκουσα και την ερώτηση τι θα κάνει η Γερμανία. Θα κάνει ό,τι τη συμφέρει. Να είμαστε ρεαλιστές, ρεαλιστές. Θα κάνει ό,τι τη συμφέρει. Εγώ, λειτουργώντας τόσα χρόνια ως διπλωμάτης στο εξωτερικό, πηγαίνεις εκεί με το μυαλό, δεν πας με το συνέστημα. Άμα πας με το συνέστημα, κάνεις. Ναι. Και το κυριότερο από αυτά που είπατε, ήθελα να πω ότι στην πολιτική δεν υπάρχει άσπρο μαύρο, υπάρχει μάλλον μόνιμα γκρι, και εκεί είναι οι μεγάλοι παίκτες και ηγέτες, οι οποίοι θα κατορθώσουν σε αυτό τον πόλεμο που σωστά επισημάνατε, κύριε Λιάσκο, στον πόλεμο, να λειτουργήσουν σε αυτό το σκάκι με το μυαλό και με τις σχέσεις. Μην παραβλέπετε το θέμα των σχέσεων. Πάντοτε όμως βασισμένοι σε μια στρατηγική η οποία θα έχει σταθερές το κράτος. Να η εσωστρέφεια που σας έθεσα πριν, ότι πρέπει να γυρίσουμε να δούμε ποιοι είμαστε. Ποιο είναι το κράτος μας, ποια είναι η παραγωγή που πολύ σωστά τόνισε ο δημοσιογράφος λίγο πριν. Ποια είναι τελικά οι οικονομίες μας, ποιες είναι οι ένοπλες δυνάμεις μας. Αν όλα αυτά παραπέουν, δεν μπορεί ο άλλος να έχει σταθερά τα ποδάρια του όταν μπαίνει στη διαδικασία συζήτησης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Και να σας πω ένα δεδομένο για να δείτε πώς αντιμετωπίζει η Ευρώπη την Ελλάδα. Ναι. Τελευταίο, ως πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της Αττικής που είμαι, στην ΠΕΔΑ, που είμαι και επικεφαλή της αντιπολίτευσης, γιατί έτσι το θέλαν τα συστήματα, αν και έχω πάρει τους υπερδιπλάσιους ψήφους από το δεύτερο. Ναι. Βρέθηκα στο συνέδριο και ούτε λίγοτε πολύ στην κατανομή των κονδυλίων για την πολιτική προστασία σηκώθηκε εκεί ο Επίτροπος, ο οποίος μας είπε κάτι πράγματα να γελάμε. Μας είπε ότι στο Ρήνο τα χωριά, για να γλιτώσουν την πλημμύρα, έχουν έμβολα και σηκώνονται όλα τα σπίτια επάνω. Και εμείς που του λέγαμε ότι εδώ, για κοίταξε να δεις, στον Καματερό και κάτω εκεί που εκβάλλει ο Κηφισός, έχουμε τεράστια προβλήματα και ζητάγαμε 50% εκατομμύρια, μας κοίταζε λες και ήμασταν. Το λέγε αλήθεια αυτό που είπατε για τα έμβολα, ότι σηκώνονται τα σπίτια? Φυσικά. Είναι μια πραγματικότητα δηλαδή? Φυσικά. Σηκώνονται τα όταν σπίτια. Όταν πλημμυρίζει ο Ρήνος, ναι. Στα παρόχθια χωριά. Αυτό είναι ασύλληπτο δηλαδή. Δεν είναι. Ασύλληπτο βέβαια. Ναι. Και αυτό το έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Και εμείς πηγαίνουμε να διεκδικήσουμε 5 και 10 εκατομμύρια. Και του φαινόταν πολλά. Για να δούμε να μην πνίγεται στο χαλάντρι ο πολίτης. Μα είναι αδιανόητο. Σας λέω λοιπόν τον τρόπο που μας αντιμετωπίζει η Ευρώπη, και θέλω να μείνω εδώ ότι το πρόβλημα της νίκης στην Ευρώπη είναι πρόβλημα της πατρίδος, των δομών, των λειτουργιών μας, του κράτους μας, των ενόπλων μας δυνάμεων. Κύριε Στεργίου, σας κάνω ένα ερώτημα. Με την πελώρια εμπειρία που έχετε, γιατί φαίνεστε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει πολύ στη ζωή του, με πρόγραμμα, με αποτέλεσμα σαφώς, έχετε παιδεία και έχετε πάρα πολλές εμπειρίες. Η δική σας η άποψη ποια είναι? Είμαστε καλά που είμαστε μέσα στην Ευρωζώνη, παραμένουμε στην Ευρωζώνη, να παραμείνουμε κι άλλο στην Ευρωζώνη, ή να αρχίσουμε να κάνουμε άλλες σκέψεις? Είχα την τύχη να δουλέψω σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη και θέλω να πιστεύω ότι σε αυτό το μαγαζί όποιος πει ότι θα το πολεμήσει απ' έξω, καταστράφηκε. Ναι. Είναι ένα μαγαζί που το πολεμάς από μέσα, όντας μέσα, αλλά με ικανούς ανθρώπους.
με ένα κράτος όμως, ξεκινώντας από τη βάση σου, με ένα κράτος που είναι κράτος. Γιατί κακά τα ψέματα, το κράτος το δικό μας βρίσκεται σε μια φάση διάλυσης ή αποσύνθεσης. Ο κάθε υπουργός που πάει πειραματίζεται και πειραματίζεται κομματοκεντρικά για να λειτουργήσει ένα υπουργείο. Εγώ για να διοικήσω, πέρασα σχολείο στην Αμερική, σχολείο στη Γαλλία, 15-20 σχολεία στην Ελλάδα από όλους τους βαθμούς μέχρι να αποστρατευτώ ως ευρωβουλευτής υποψήφιος. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πάλι κάνω λάθη στη διοίκηση. Και διαρωτώ με πώς είναι δυνατόν να παίρνεις ένα παιδάκι 30-40 χρονών με καμία εμπειρία διοίκησης, που πολύ πιθανόν δεν έχει διοικήσει ούτε το σπίτι του, και να του λες έλα εδώ, είσαι υπουργός. Τι να κάνει ο άνθρωπος αυτός? Και με ένα σύστημα το οποίο δεν ακουμπάει στο υπαλληλικό προσωπικό και στους υπαλλήλους επαγγελματίες, αλλά κολλάει στον πολιτικό, ο οποίος έρχεται για 8 μήνες και προσπαθεί να τα γυρίσει όλα τούμπα και να τα κάνει στο δικό του σύστημα, και σε τελευταία ανάλυση να πειραματίζεται στην πλάτη του Κασίδα ο καθένας που έρχεται στην εξουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημαρχέ. Κύριε Κουτρή, έρχομαι σε εσάς. Ακούτε τόσα πράγματα, θα έχετε να πείτε ασφαλώς και εσείς. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα με τον στρατηγό, με τον κύριο Δήμαρχο. Λέει σημαντικά πράγματα πολύ. Σημαντικότατα, ναι, όπως και όλοι. Ναι. Αυτά, κύριε Λιάτσο, είναι επισημάνσεις. Οι επισημάνσεις αναλογούν σε μένα τον πολίτη και στον κάθε πολίτη. Από τους πολιτικούς μας θέλω λύση. Το είπα στην αρχή. Έχετε δίκιο. Το είπα στην αρχή. Ως πολίτης, τι ζητάω? Ναι, ναι. Απαντήσεις και λύσεις στα ερωτήματα, σε αυτά τα οποία ερωτούν οι πολιτικοί. Είναι επισημάνσεις τους. Είπαμε προηγουμένως, ο κύριος Σουρμελίδης, δεν είναι στιγμιαίο το έγκλημα. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι το πέρα. Είναι διαρκείας. Δεν είναι στιγμιαίο. Είναι διαρκείας κλπ. Είπε ο κύριος Δήμαρχος για αυτοκριτική. Όταν πρωτομίλησα, τι είπα για τους κυβερνώντας τόσα χρόνια? Κάντε την αυτοκριτική σας, καθαρίστε την αυλή σας. Και ελάτε να σας λάβουμε σοβαρά σαν πολιτικά όντα. Ναι. Και να τελειώσουμε. Θέλω να κάνω τώρα μια τοποθέτηση. Δεν έχω και πού να απευθυνθώ, διότι δεν είναι και εκπρόσωποι της κυβέρνησης εδώ κλπ. Δεν πειράζει, ακούνε. Όμως, ακούγεται η φωνή σας, ακούγεται πολύ αυτή τη στιγμή, να το ξέρετε. Πείτε, τελειώσαμε τη σκέψη με τα προηγούμενα. Θέλω να πω τώρα 3-4 έτσι πραγματάκια. Ζήσαμε εκείνη την κατάσταση που ζήσαμε και έρχεται μια καινούργια παλικάρι. Δύναμη. Ένα νέο παιδί με όρεξη, με ζωντάνια, που μας είπε τα χίλια δυο. Λέτε τον Τσίπρα, λέτε τον κύριο Τσίπρα. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι. Είπε τα χίλια δυο. Μεταξύ των άλλων, είπε κάποια μεγάλα λόγια και όπως σας είπα στα πρόθυρα των 60 μου, θα ήμουν αφελής αν πίστευα τα μεγάλα τα λόγια. Go back, κυρία Μέρκελ, go back, Σόιμπλε. Ναι, ναι. Μέρα μεσημέρι θα υπογράψει και εδώ είμαστε. Θα χορεύουμε τα ούλια και το ένα και το άλλο. Δικαιολογούνται. Λογονιώτες κλπ. Όμως, δεν το πίστεψα, αλλά δεν είχα άλλη ελπίδα. Το βρήκα σαν μοναδική μου ελπίδα. Και το ψήφισα, όπως και όλος ο κόσμος, δώσαμε την εκλογή. Έκανε προσπάθεια. Εγώ θα δεχτώ όλα τα θετικά πράγματα. Έκανε προσπάθεια με τα λάθη, με τα όποια, με τις παραλήψεις. Φτάσαμε με ένα δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα το θεωρήσαμε σαν κάτι το διαφορετικό. Ότι, παιδιά, ξέρετε κάτι, συμφωνούμε ή όχι. Εμείς όχι. Οι περισσότεροι, πιστεύω, εννοούσαν έξοδο από την Ευρώπη. Στην πορεία μπήκαμε σε μία, με κάποια μέτρα τα οποία ήρθαν απ' έξω, μπήκαμε σε μία εκλογική αναμέτρηση. Αν μας λένε οι κυβερνώντες ότι, παιδιά, εμείς σας είπαμε τι γραμμή θα ακολουθήσουμε, νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν. Είναι δυνατό? Εδώ οι βουλευτές λένε ότι είναι δυνατό να διαβάσουμε το μνημόνιο που ζητήσαμε να φέρει τα μέτρα μέσα σε 6 ώρες. Κατά πόσο μάλλον να το καταλάβουμε εμείς? Άντε λοιπόν και προχωρήσαμε. Μπήκαμε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, ξαναβγήκαν εκλογές επάνω κλπ. Αυτοί, ενώ δεν έχουν καμιά ευθύνη για την προηγούμενη κατάσταση που βρέθηκε η χώρα, ξαφνικά συνεχίζουν στο ίδιο ποτάμι την ίδια πολιτική. Και ενώ μιλήσαμε για, κύριε, αυτοκτονίες προηγουμένως, μιλήσαμε για καταστροφές, μιλήσαμε για χίλια δυο,
συνεχίζονται αυτά τα πράγματα. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς πιστεύετε, επειδή υπάρχει το αίτημα από την αξιωματική αντιπολίτευση και ζητάει ο κύριος Μητσοτάκης, ζητάει να πάμε σε εκλογές τώρα, χθες θέλει. Εσείς συμφωνείτε με αυτό, πιστεύετε ότι ό,τι ήταν να κάνει η νέα κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα το έκανε και δεν μπορεί άλλο και πρέπει να πάμε σε εκλογές? Τι πιστεύετε? Δεν το έκανε. Γι' αυτό θέλω να το πω. Άρα λέτε ότι δεν πρέπει να πάμε σε εκλογές? Όχι, δεν λέω ακριβώς αυτό. Τι λέτε? Αλλά κάτι μου είπε ο κύριος Κορασίδης, κάτι μου είπατε. Αναγνωρίσαν ότι είναι τα δύσκολα τα πράγματα. Αυτό λέω. Αυτό είναι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και πάλι εγώ θα την κάνω αυτή την επισήμανση που είναι πολίτης και από εσάς τους πολιτικούς θέλω λύσεις. Θα σας απαντήσω, κύριε Λιάτσο. Παρακαλώ. Φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση σύμφωνα με τις θεωρίες και τις αμπελοφιλοσοφίες ενός πολίτη που μπορεί να είναι και αφελής. Φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Πάμε τώρα και λέμε μέχρι εδώ. Ναι. Δέχτηκε τέτοιες ύβρις ο Πρωθυπουργός όσο πιστεύω δεν έχει δεχθεί κανένας άλλος πολιτικός μέχρι τώρα. Ναι. Έκανε τα λάθη του, έκανε τα πειραματά του. Όπως είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως, πρέπει να είσαι μέσα για να το πολεμήσεις το φίδι μέσα στη φωλιά του. Ναι, να το δεχτώ. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όλοι γνωρίζουμε, οι Γερμανοί είναι οι αφεντάδες της Ευρώπης και θέλουν να γίνουν και του κόσμου. Προσωπικά, σαν πολίτης Έλληνας, όλοι μας τον πατέρα του τον σκοτώσανε οι Γερμανοί. Και όλων μας κάποιο συγγενή έχουμε θύμα από τους Γερμανούς. Γιατί να είμαι φίλος με αυτούς τους ανθρώπους? Ισοποδώσανε δύο φορές τον κόσμο. Εκλογές θέλετε να γίνουνε? Για τις εκλογές. Πείτε σύντομα, ναι, γιατί τελειώνει τώρα ο χρόνος. Τρέχει ο χρόνος τώρα. Έχω δικαίωμα πρώτη φορά, δεν θα ξανάρθω, θα έρθει κάποιος άλλος συμπολίτης μου κλπ. Έχετε δικαίωμα, αλλά σήμερα έχετε πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως βλέπετε. Να είστε καλά. Σας δίνω πολύ το λόγο για να, ευχαριστώ να εκφράζεστε. Εκλογές. Ναι. Ναι. Θέλω τις εκλογές ως εξής όμως. Ναι. Να βγει ο Πρωθυπουργός μας και να πει μέχρι εδώ, κύριοι, όπως είπατε προηγουμένως και όπως έγραφε η κόντρα. Ναι, ναι. Μέχρι εδώ. Λαέ μου. Βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το αδιέξοδο μπροστά. Προσπάθησα, πολέμησα, δεν τα κατάφερα. Πάμε σε άλλες πολιτικές. Ποιες? Εκείνες που σας έλεγα πριν πάρω την εκλογή και πολεμήσω. Να ξέρουμε λοιπόν, πάμε να ενωθεί με τις υπόλοιπες δυνάμεις της αριστεράς ή και της δεξιάς που θέλουν την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Και να πάμε σε εκλογές κάτω από άλλους παραμέτρους. Έτσι ναι. Ευχαριστώ. Μπορεί να το καταφέρει. Να τελειώσω και κάτι. Παρακαλώ. Δέχτηκε τέτοιο πόλεμο όσο δεν έχει δεχτεί κανένας μα κανένας άλλος. Ακούσαμε εναντίον του βρισκές, πολλές. Τον είπαν ανήθικο, τον είπαν προδότη της αριστεράς. Κάποια κυρία βουλευτής, το δεύτερο συνθετικό αυτό που του είπε μπόι. Δεν μπορώ να τα πω. Κατηγορήθηκε σαν ρεφορμιστής. Ναι. Κατηγορήθηκε σαν από την κυρία Κωνσταντοπούλου έναν άλλο χαρακτηρισμό. Δεν μου επιτρέπεται να τους λέω. Εγώ δεν δίνω καμία σημασία σε όλα αυτά τα πράγματα. Καμιά απολύτως σημασία. Μάλιστα. Θέλει να αποδείξει ότι δεν έχει αυτούς τους χαρακτηρισμούς επάνω. Ας ξεκινήσουμε με τα δεδομένα πριν αναλάβει την κυβέρνηση. Να πάμε σε εκλογές και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία και να είμαστε και όλοι κοντά του. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουτί. Πάμε να δούμε λίγο το πρωτοσέλιδο της Αγοράς που κυκλοφορεί Σάββατο. Θα τη βρείτε το πρωί την εφημερίδα. Έχει την εξής είδηση, φίλες και φίλοι. Πρώτο θέμα, η Αγορά. Κόφτη έως το 2023, απαιτεί η Τρόικα. Ο στόχος για πλεονάσματα 3,5% οδηγεί σε νέα σκληρά μέτρα. Κόφτη έως το 2023, απαιτεί η Τρόικα, προκειμένου, λέει, να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα από το 2018 και μετά. Σύμφωνα με την Τρόικα, ο κόφτης πρέπει να επεκταθεί κατά μία πενταετία μετά του λήξη του μνημονίου για να καλύψει την περίοδο 19-23. Ο μεγάλος φόβος για την κυβέρνηση είναι να εμείνουν οι δανειστές και ειδικά η πλευρά του ΔΝΤ στο να υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στις δαπάνες που θα περικόπτονται αυτόματα στις περιπτώσεις αποκλήσεων. Έχει δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις του κυρίου Κατρούγκαλου και του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ποιοι εισηγούνται στον Πρωθυπουργό πρόωρες εκλογές? Και από εκεί και πέρα, βόμβα από το ΔΝΤ στον τουρισμό με νέα αύξηση του ΦΠΑ. Τη νέα αύξηση του ΦΠΑ από το 13 στο 14 για τα τουριστικά καταλήμματα ζητούν οι εκπρόσωποι του Ταμείου στα τεχνικά κλιμάκια. Σπύρο, έτσι πως πάει η κατάσταση με το ΔΝΤ, δεν ξέρω αύριο, τη Δευτέρα, ξέρω εγώ, τι θα μας ζητήσουν κι άλλο. Ναι, είναι απίστευτη η κατάσταση με το ΔΝΤ. Πόσο, 10 λεπτά μείνανε μόνο? Παρακαλώ, θα κάνουμε ένα τελευταίο γύρο.
Ναι, Σπύρο. Ναι, λέμε και πάλι ότι εδώ πέρα παίζεται ένα έργο το οποίο είναι ο απόλυτος παραλογισμός πλέον. Mm-hmm. Ο καθένας από την Τρόικα, από τους θεσμούς, εν πάση περιπτώσει, ζητάει κάτι διαφορετικό για δικούς του και για διαφορετικούς λόγους. Και επομένως άκρη δεν μπορεί να βγει. Όλη αυτή η ιστορία οδηγεί σε αδιέξοδο και σε ασφυξία την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η συζήτηση που έγινε και πριν από λίγες ώρες με την κυρία Μέρκελ ήταν μια συζήτηση περισσότερο για να ξεκαθαριστεί ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα, εφόσον δεν βλέπουμε μπροστά μας ορίζοντα, να δεχθούμε οποιοδήποτε άλλο μέτρο. Άλλωστε, και αυτό που δείχνουν και οι έρευνες αλλά και από τη συζήτηση, ακόμα και από την εδώ δική μας μικρή συζήτηση σήμερα, φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, βλέποντας όλα αυτά τα διέξοδα, είναι έτοιμο και πάλι για ρήξη. Δηλαδή, η διάθεση του δημοψηφίσματος, του 2015, είναι παρούσα. Και η δημοσκόπηση και η έρευνα που έκανε η MRB πριν από λίγες μέρες, αυτό δείχνει. Όταν μάλιστα το 70% των Ελλήνων λέει να μην κλείσει β' αξιολόγηση εφόσον ζητούν και ζητούν. Νέα μέτρα. Ναι. Δείχνει ακριβώς αυτή τη διάθεση. Μάλιστα. Όμως θα ήθελα να πω. Ο κύριος Ηλίας λέει αυτό που λες τώρα με mail. Σπύρο, λέει το εξής. Γιατί όχι δημοψήφισμα και γιατί εκλογές. Ναι. Γιατί όχι δημοψήφισμα και γιατί εκλογές. Και... Παρακαλώ. Θα ήθελα όμως να πω ότι για να πάω και στην συζήτηση σε ορισμένα πράγματα που ακούστηκαν και πάλι σε αυτό το δεύτερο γύρο. Για να γίνει ένα μεγάλο ατύχημα πρέπει να συμβούν πολλά πράγματα. Δεν συμβαίνει μόνο ένα. Mm-hmm. Και η χρεοκοπία μιας χώρας της Ελλάδας στην προκειμένη περίπτωση, η πολλαπλή χρεοκοπία και αξιών και χρήματος και διαδικασιών και δομών και θεσμών, έγιναν πάρα πολλά πράγματα σε μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλά λάθη για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Άρα η διόρθωση δεν μπορεί να γίνει πατώντας ένα κουμπί και δεν θα ξημερώσει μια μέρα αύριο όπου όλα θα είναι καλά και άγια. Mm-hmm. Πρέπει επίσης να δούμε ότι ο χρόνος τρέχει στον κόσμο γύρω μας και επομένως αυτά που λέγαμε ως λύσεις χθες δεν αποτελούν κανένα ούτε καν ερώτημα για το αύριο, για την αυριανή μέρα. Μιλούν όλοι για την παγκοσμιοποίηση, αλλά και η παγκοσμιοποίηση έχει δικές της ταχύτητες πλέον. Το τι συμβαίνει στις γύρω περιοχές μας, οι πόλεμοι, οι αλλαγές των οικονομικών σχέσεων, οι αλλαγές των ενεργειακών ισορροπιών, οι αλλαγές συνόρων. Όλα αυτά επηρεάζουν τη χώρα μας. Εμείς τώρα είμαστε χωμένοι, ο καθένας, ο κάθε πολίτης το δικό του πρόβλημα, πώς θα πληρώσει τη ΔΕΗ, πώς θα πληρώσει το χρέος, τι θα γίνει αύριο αν θα βρει δουλειά. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή η χώρα και αυτή η κοινωνία να σηκώσει το κεφάλι και να κοιτάξει έξω από τη μάντρα και να δει τι συμβαίνει. Μάλιστα. Επομένως, αυτά που ήταν λύσεις χθες, χάνουμε συνεχώς χρόνο. Δεν είναι κανένα θέμα αυριανό. Ευχαριστώ, Σπύρο. Θα αντιμετωπίσουμε συνεχώς νέα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πάρα πολλά μηνύματα για τη συμμετοχή του κυρίου Κουτρί εδώ, που αφήσατε πολύ θετικές εντυπώσεις, κύριε Κουτρί. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Η κυρία Άννα Κωνσταντινίδου λέει. Πολύ καλά λόγια λέτε, δεν μπορώ να τα διαβάσω, κύριε Κωνσταντινίδου. Η πρωτοβουλία σας, εν πάση περιπτώσει, κύριε Λιάτσο, να συμμετέχουν συμπολίτες μας στην εκπομπή σας, οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του πολιτευτή, είναι μοναδικοί και άκρως δημοκρατικοί. Πιστέψτε με, ο λαός λέει διψά να ακούγονται τα προβλήματά του και ανησυχίες του από τον ίδιο και όχι να ακούγονται μόνο οι κοκορομαχίες των πολιτικών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κωνσταντινίδου. Κύριε Μιχάλη, ευχαριστώ για το mail, για το κατοχικό δάνειο. Αν τέθηκε σήμερα στο τραπέζι, μάλλον δεν τέθηκε σήμερα στο τραπέζι. Καλά κάνετε όμως και το επισημαίνετε. Κύριε Βασίλη Σπυρόπουλε, με πασαλήματα λέτε και κοινωνικά γλυψίματα δεν φτιάχνεις, λέει, χώρα. Δρόμο προς την επόμενη χρεοκοπία χαράζεις. Το θεωρείτε δίκαιο π.χ. συνταξιούχος των 848 ευρώ, κάτοικος Κηφισιάς, με δύο πολυκατοικίες σε Κολωνάκη και Νέα Σμύρνη, να πάρει βοήθημα και οι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι όχι? Για αυτούς κουβέντα, ούτε δουλειές, ούτε επιδόματα, πολίτες δεύτερης κατηγορίας, λέτε? Όλοι σαν εμένα θα πάμε εξωτερικό να δούμε ποιος θα μείνει να πληρώνει υπέρογκους φόρους και εισφορές, να ζουν καλά κάτι συνταξιούχοι των 50 ετών, αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι κομματικοί στρατοί, οι καρεκλοκένταυροι και τα κρατικοδίαιτα λαμόγια. Είστε πολιτικός μηχανικός, κύριε Σπυρόπουλε, γράφετε στο mail σας, με μάστερ και δεκαετή προϋπηρεσία και υποψήφιος μετανάστες, λέτε στο τέλος με πικρό χιούμορ. Έχουμε 7 λεπτά. Να γίνει μια τοποθέτηση, κύριε Μαριά. Ένα λεπτό τελειώνει. Παρακαλώ.
Πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Δείξτε τριπλό και τον κύριο Στεργίου δεύτερο, και μετά να περάσουμε. Δεύτερο παράδειγμα. Ναι. Προχτές ο κύριος Τσίπρας συμφώνησε για την Ουκρανία. Δηλαδή, η Ουκρανία πλέον θέλει μία σύμβαση ελευθέρου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αυτό ναι. Σημαίνει, επειδή μας βλέπουν και κτηνοτρόφοι, ότι θα γεμίσουμε γαλακτοκομικά προϊόντα σε όλη την Ευρώπη φθηνά από την Ουκρανία. Ναι. Η μόνη χώρα που έβαλε βέτο είναι η Ολλανδία. Και ο κύριος Τσίπρας, άμα διαβάσετε τα συμπεράσματα, στην ουσία συμφωνεί με τους υπόλοιπους ηγέτες και λέει: αν συμφωνείς και η Ολλανδία, όλα θα πάνε καλά. Αντί να αξιοποιήσει και την περίπτωση της Ουκρανίας και της Ρωσίας για να πάρει αυτά που ήθελε. Άρα λοιπόν έχει ανικανότητα η κυβέρνηση να μπορέσει να αξιοποιήσει τους θεσμούς. Τώρα ζητάνε οι Ιταλοί 95 δισεκατομμύρια για να σώσουν τις τράπεζές τους. Ρωτάω, θα μπει τρέιλερ η Ελλάδα να ρυθμίσει το θέμα των κόκκινων δανείων με την πρόταση Ντράγκη που έχουμε αναλύσει πολλές φορές εδώ? Άρα λοιπόν οι μεγάλες ευκαιρίες υπάρχουν. Τρίτον, δεν προχώρησε στην εγγραφή των γερμανικών αποζημιώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό. Το είχαμε πει στην εκπομπή σου, Εμίλια. Ναι, 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 ναι. Κάναμε διαδικτυακή ψηφοφορία. Όχι, και κάθε ψηφοφορία. Φορά που να το λέτε. Κάναμε διαδικτυακή ψηφοφορία. Περίπου 11.800 συμπολίτες μας συμμετείχαν σε αυτή. 92% ζητάει για την εγγραφή των γερμανικών αποζημιώσεων. Άρα λοιπόν, έτσι όπως έρχονται τα πράγματα, αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να χειριστεί τα θέματα και είναι ανίγανη. Εκτιμώ όμως ότι και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις που είναι στο τόξο του μνημονίου, με το μονόδρομο που ακολουθούν, πραγματικά δεν μπορούν να δώσουν λύση. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αντικειμενικά ένα πολιτικό κενό. Και θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πολιτική, πατριωτική παράταξη, η οποία να μπορέσει να πάει την Ελλάδα απέναντι. Μάλιστα. Αυτή είναι η εκτίμηση μου. Ευχαριστώ, κύριε Μαριά. Αφήστε το τριπλό και τον κύριο Στεργίου, να δούμε τον κύριο Κορασίδη. Κυρία Μαρία από Δάφνη, να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, κύριε Κορασίδη, σας ακούω. Εγώ θέλω να πω, κύριε Ελιάς, το εξής. Ναι, ναι. Είπατε και πριν ξεκινήσετε από το non-paper που μπήκαν έξι πολύ, πολύ κρίσιμα εθνικά ζητήματα, εθνικά ναι, ναι. Πλέον. Γιατί και το, η οικονομική βιωσιμότητα της χώρας είναι ένα εθνικό ζήτημα. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά τα, μιλήσατε για τη Μέρκελ, το Σόιμπλε και το Δουνουτού κτλ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες ήταν γνωστοί από την αρχή στην κυβέρνηση όταν ανέλαβε την εξουσία. Δεν ήταν κάτι το άγνωστο. Ναι. Είχε λοιπόν μετρήσει τις δυνάμεις της και είχε πει ότι εγώ θα φέρω αλλαγή, θα το αλλάξω αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αυτό δεν συνέβη. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γυρίσει. Το θέμα είναι πολιτικό. Δηλαδή είναι, τόσο... είναι κρίσιμο το θέμα των δηλώσεων του Ερντογάν, είναι κρίσιμο το προσφυγικό, είναι κρίσιμο το, πώς θα ρυθμιστεί το χρέος για να πάρει ανάσα η οικονομία, είναι κρίσιμο πώς θα γυρίσουμε στην ανάπτυξη. Είναι κρίσιμο, είχε πει και αν δεν τελειώσει η αξιολόγηση 5 Δεκεμβρίου, καταστραφόμαστε. Είχε πει κάποιος υπουργός από τη. Ναι. Νομίζω ο κ. Τσακαλώτος το είχε πει αυτό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να γυρίσουμε και να κοιτάξουμε προς τις δυνάμεις τις δικές μας, προς το εσωτερικό της χώρας. Η εναλλαγή που αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά πρημοδοτείται από δημοσιεύματα και από σχέσεις, δεν είναι η λύση. Η λύση είναι να γίνει ανακατανομή των πολιτικών δυνάμεων και στην κοινωνία. Εμείς ως Δημοκρατική Συμπαράταξη αυτό θέλουμε για να υπάρξει, να πιέσουμε σε μια βιώσιμη συνεννόηση για να έχουμε βιώσιμη λύση για το πρόβλημα της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Θόδωρε από Εγάλεο, λέτε ότι η γυναίκα σας ήταν στον ΟΓΑ, κατέθεσε αίτηση για σύνταξη τον Ιούλιο του 2015. Και δεν την έχει πάρει ακόμα και μας λέτε ότι κάθε Μάιο παίρνουν σύνταξη οι αγρότες. Η κυρία Δέσποινα Κρίκου αναφέρεται στον κύριο Στεργίου, στον Δήμαρχο και λέει μπράβο στον Δήμαρχο, είπε δυστυχώς τρεις τελίτσες αλήθειες, λέει στο mail της. Κύριε Κυριακόπουλε, εσάς έρχομαι. Συνοπτικά, επιγραμματικά. Παρακαλώ. Πιέζουν και θα συνεχίσουν να πιέσουν διότι τους ενδιαφέρει να πάρουν ό,τι θέλουν να πάρουν αναφορικά με το υπερταμείο. Ναι, το ναι. Υπερταμείο είναι μια βρώμικη δουλειά η οποία λειτουργεί με μια εξίσου βρώμικη δουλειά, το νόμο 3986, μνημονιακό νόμο, το νόμο περί επιφανειούχου, ο οποίος ορίζει ως maximum για τη δυνατότητα ανάκλησης της κυριότητας στα 80 χρόνια και ψήφισαν οι κύριοι υπερταμείο για 99. Η χώρα αλλάζει χέρια με την υπογραφή τους. Δεύτερον, η χώρα είναι σε συμπληγάδες. Η γεωπολιτική καταιγίδα ξεσπάει, η βρωμιά, το παιχνίδι που παίζεται στην Κύπρο είναι επικίνδυνο, ανοίγει μέτωπα τα οποία αφορούν όλη τη χώρα. Τρίτον, χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι το πρόβλημα των δεσμεύσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχίζει να προσεγγίζεται με έναν τρόπο, αν θέλετε, ειδηλιακό, χριστιανικό ή δεν ξέρω εγώ πώς διαφορετικά να τον χαρακτηρίσω, είναι δρόμος χωρίς επιστροφή. Η χώρα απορριθμίζεται, αποδομείται, καταστρέφεται. Ποια είναι η λύση, κατά τη γνώμη μας?
Η προσφυγή στη συνθήκη της Γενέβης του 1969, η οποία ρυθμίζει το δίκαιο των συνθήκων, η χώρα έχει εκβιαστεί, έχει οδηγηθεί σε μνημόνια, απειλούμενη με τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών να έχουν κατεδαφιστεί, και εκεί πρέπει να καταγγελθεί το χρέος, τα μνημόνια, να μην αναγνωριστεί τίποτα από αυτή την ιστορία και να προχωρήσει η χώρα σε άμεση έξοδο από την Ευρωζώνη και στην έκδοση εθνικού νομίσματος. Κατά την άποψή μας, εν κατακλείδη και πολιτικά, αυτό που έχει σημασία είναι να αναδειχθεί μια δημοκρατική, πατριωτική εξουσία, ικανή και αποφασισμένη να πάρει τη χώρα στα χέρια της και να την οδηγήσει στη διέξοδο που πραγματικά έχει ανάγκη. Και επειδή πολλοί λένε, γιατί έτσι έχουμε μάθει να συνηθίζουμε, ότι δεν είναι τίποτα όλα αυτά που λέει και το ΕΠΑΜ παρά μια γνωστή κομματική γλώσσα την οποία χρησιμοποιούν όλα τα κόμματα, θα ήθελα να θυμίσω πως το ΕΠΑΜ είναι ο μοναδικός πολιτικός σχηματισμός ο οποίος έχει τολμήσει τώρα που είναι ανερχόμενη δύναμη να συντάξει μια δήλωση, δέσμευση νομική απέναντι στον ελληνικό λαό, με την οποία εξουσιοδοτεί τον κάθε Έλληνα πολίτη αν θα συμμετέχει σε κυβέρνηση, και δεν υλοποιήσει 14 συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέσα σε 3 μήνες. Του έχουμε δώσει προκαταβολικά το δικαίωμα να ασκήσει δίωξη για εσχάτη προδοσία, για σφετερισμό εξουσίας, με τίμημα ευχαριστώ, ακόμα και την προσωπική Κύριε περιουσία των στελεχών. Σας ευχαριστώ. Το ξέρουμε, μας το είχε πει και ο κύριος Καζάκης, μου το είχε πει όταν είχε έρθει εδώ. Ασχολείται λοιπόν και άλλος πολιτικός που μπορεί να το ακολουθήσει. Λοιπόν, κυρία Αλεξάνδρα Ζιόγα, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για το mail. Λέτε ότι ο Τσίπρας έφαγε τα χαστούκια του Μέρκελ. Μιλάμε για πολύ ξύλο. Βγήκε σαν βρεγμένη γάτα να κάνει δηλώσεις. Έβαλε και τον Τζακαλώτο να ζητήσει συγγνώμη στα 4. Γιατί δεν ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους για παροχές. Μη μας τον παρουσιάζετε λοιπόν, κύριε Λιάτσο, σαν μπαλικάρι και ήρωα. Μόνο στην Ελλάδα τσαμπουκαλεύεται και μπροστά στο πτώμα του Κάστρο, αποκαλώντας τους δανειστές δυνάστες. Μπροστά, λέει, στη Μέρκελ ήταν σκυλάκι. Με εκτίμηση, Αλεξάνδρα Ζιόγα, κουκάκι. Σας διάβασα το μήνυμα, αγαπητοί φίλοι, για να ακουστεί και η δική σας άποψη. Κύριε Δήμαρχε, τελειώνει η εκπομπή. Ναι. Έχετε πάρα πολλά μηνύματα. Θα πείτε ό,τι θέλετε. Έχω δύο λόγια ακόμα. Βεβαίως. Θέλω να σας πω το εξής, ότι είναι ανάγκη να ξέρει αυτοί που κυβερνάν τις κοινωνίες που κυβερνάν. Σήμερα, παρακολουθώντας εγώ αυτή την 20ετία την κοινωνία από τόσο πολύ κοντά, μπορώ να σας πω ότι η λέξη νεοπτωχισμός σε μια περιοχή που νεοπλουτισμός ανθούσε είναι μια καινούργια έννοια. Και βλέπεις, ας πούμε, τώρα το Δήμο το δικό μου, που ο πλουραλισμός ο οικονομικός ήταν και βασικό στοιχείο, να βλέπεις τη σειρά ανθρώπους σε ένα Δήμο 100.000 κατοίκων, τουλάχιστον 1.000 κάθε μήνα, για να πάρουν το δέμα. Και να βλέπεις άνθρωπο να έχει βίλα, να έχει πισίνα, να είναι χρεωμένος να μην πληρώνει τίποτα, να μην έχει φως, και αυτός να έρχεται να πάρει να φάει. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο που δείχνει μια πλευρά της κοινωνίας. Το άλλο και το κυριότερο είναι, εμείς οι μεσοαστοί που είμαστε όλοι, φτάνουμε ο κάθε μήνας να βγάλεις τον έμφυα, να βγάλεις το ένα και το άλλο που έχεις να πληρώσεις, και ταλανίζεσαι. Δηλαδή, αφού φάγαμε και τις 5-10 δεκάρες που είχαμε στην πάντα. Και το κυριότερο όμως για μένα δεν είναι αυτό που συμβαίνει με μια κοινωνία η οποία οικονομικά τουλάχιστον φθήνει, είναι ότι η κοινωνία μας δεν έχει ελπίδα. Δηλαδή δεν βλέπει την πολιτική εξουσία μέσα από αυτή ένα καλύτερο αύριο. Το να δρομολογηθούμε σήμερα τις εκλογές, θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση η οποία θα είναι μια από τα ίδια. Δηλαδή να μπει σε μια διαδικασία να αλλάξει τον Τσίπρα για να τον αλλάξεις. Όχι. Το θέμα είναι να διαμορφώσεις, να φτιάξεις ένα κράτος. Και είναι κακό αυτό που ισχύει. Εγώ ξέρω, μπαίνω δήμαρχος για 9 πενταετία, θα φύγω στα 5 χρόνια. Να ισχύει να κάθονται 4 χρόνια και να ξεφτιλίζονται ή να αξιώνονται. Τώρα 8 μήνες, 1 μήνα, 1 χρόνο πάει ο άλλος και λέει αλλάζω, κάνω εκλογές. Και το τρίτο και τελευταίο μήνυμα που ήθελα να σας πω, ναι. Είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι οι εξουσίες αντιπροσωπεύουν τις κοινωνίες που τις εκλέγουν, και να μην φτάνουμε να λέμε συγγνώμη έκανα λάθος που τον επέλεξα αυτόν, και να μην μπαίνουμε στη διαδικασία ότι το κόμμα μου έρχεται στη Βουλή και ένα θετικό πράγμα, θετικό δεν είναι να το αυξήσει τη σύνταξη του αλουνού ή να του δώσει 1 μήνα σύνταξη παραπάνω, να λέει ο άλλος παρόν.
Είναι μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Εγώ, όπως στασιοποιημένος από τα κόμματα, μπορώ να σας πω ότι πάρα πολύ εύκολα ένα έτσι μυαλό ελεύθερο και αποστασιοποιημένο μέσα από την κοινωνία μπορεί να δει ποιο είναι το θετικό και ποιο είναι το αρνητικό. Και το είπατε πολύ σωστά. Ενώ χτες καταψηφίστηκε το ένα, σήμερα υπερψηφίζεται το άλλο για κομματικεντρική διαδικασία και ενόψη των εκλογών. Δεν πρέπει να λειτουργούμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεργίου. Όμορφα όλα, κύριε Λιάτσο, γιατί δεν έχω χρόνο σήμερα. Δεν έχετε χρόνο. Τώρα στο τέλος 30 δευτερόλεπτα έχουμε. Ναι, χωρίς να μου δώσετε. Δεν θα συμφωνήσω με τον Δήμαρχο του ότι φταίνε οι κοινωνίες. Αυτό μπορεί να το πει μόνο ο Ελευθέριος Βενιζέλος που το είπε μετά τις εκλογές που γίνανε και φάγαμε τη μικρασιατική καταστροφή. Φταίει ο δόλιος ο λαός που πάει να ψηφίσει και σαν το βόδι κουτουρού στον τοίχο να χτυπήσει. Από εκεί φτέρα κανένας λαός δεν φταίει. Και σε κάτι άλλο διαφωνώ με τον Δήμαρχο. Θέλω να δώσω όμως τις λύσεις. Αφού δεν άκουσα θεωρητικολογίες, δεν κατακρίνω έτσι κανέναν. Όχι, είναι άκουσα πολύ καλή συζήτηση. Πάρα πολύ και καλά. Εγώ άκουσα θεωρίες. Και θέλω λύσεις. Ναι. Να την προτείνω τη λύση. Συσάχθεια. Ψηφίσαμε προχθές το σοκολατάκι. Ωραιότατο. Συσάχθεια. Ένα. Δεύτερο. Το πιο εύκολο να κοπούν οι μισθοί και οι συντάξεις 5 εκατομμυρίων Ελλήνων. Κάτι άλλο. Έχουμε λίστες. Κατασχέτουμε τα χρήματά τους. Εάν αδικήσουμε κανέναν εκ των υστέρων, να του τα δώσουμε. Και να έχουμε τις συντάξεις τους οι άνθρωποι και να φτιάξουμε το κράτος μας. Αν τους ενδιαφέρει αυτή η λύση, αφελέστατη η λύση ενός πολίτη. Αντί λοιπόν να κόψουν τις συντάξεις μας και το ένα μας και το άλλο μας δύναμη, έχουμε λίστες με κλεμμένα. Με τα κλεμμένα. Ας μας τα φέρουν λοιπόν εκεί, λοιπόν, να τα κατασχέσουμε με μιας. Και όταν αδικήσουμε κανέναν από αυτούς, να το ξαναδώσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τελείωσε ο χρόνος και γι' αυτό σε και χάρηκα πολύ. Και παιδιά μας στην ξενιτιά. Έχετε δίκιο. Κυρία Νίκη Μακρυγιάννη, είναι πολύ ωραίο το μήνυμα. Μεγάλο το mail που στείλατε. Σας ευχαριστώ που το στέλνετε. Δεν προλαβαίνω να το διαβάσω σήμερα. Να είστε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους απόψε. Τον κύριο Νότι Μαριά, τον κύριο Κορασίδη, τον κύριο Κυριακόπουλο. Κύριε Στεργίου, χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε για τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Είπατε πολύ σημαντικά πράγματα και υπάρχει ανταπόκριση μεγάλη από τον κόσμο. Ευχαριστώ. Και εσάς, κύριε Κουτζή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που ήρθατε και εσείς κοντά εδώ καλά, μαζί μας. Και από σήμερα ανοίξατε την αυλαία, να το πω έτσι, πώς να το πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να έρχεστε, φίλες και φίλοι, έχω πάρα πολλά mail και μηνύματα που θέλετε να έρθετε. Θα έρχεστε. Όπως ο κύριος Κουτρής απόψε, θα λέτε τις απόψεις σας, θα κάνετε τις ερωτήσεις σας και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ δημοκρατικό και χρήσιμο. Σας ευχαριστώ μια λοιπόν. Μια ώρα εκπομπή παραπάνω. Μπορούμε να και άλλη ώρα, είναι πολλές οι δύο ώρες σε αυτό το γερμανικό ωράριο. Κύριε Σουρμελίδη, να είστε καλά κι εσείς. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο όλοι. Η κόντρα του Σαββάτου έχει τίτλο «Εγώ δεν παίρνω άλλα μέτρα, υπερήφανο όχι του Αλέξη» στη Μέρκελ. Το βλέπετε. Εμείς έχουμε ραντεβού με την Κυριακάτικη Κόντρα News την Κυριακή, φίλες και φίλοι. Να την πάρετε την εφημερίδα και να τη στηρίξετε. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας νύχτα.